διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη και δίπλα μου είναι ο Γιάννης Γκινοσάτης. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ ωραία ημέρα, έχουμε πάρα πολλά νεότερα. Συζητάγαμε εδώ έτσι τις εκδηλώσεις προκοπής που έχουμε σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή είναι και το κάτι άλλο. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι από αύριο κλιμάκι του ΕΠΑΜ θα βρίσκεται στην Θράκη, όπου αύριο Παρασκευή 10 Ιουνίου και ώρα 8 η ώρα το απόγευμα στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Καπναποθήκη Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη θα υπάρξει εκδήλωση, συζήτηση, ομιλία, όπου θα μιλήσει ο Δημήτρης Κυπριώτης και ο Δημήτρης Κασάκης. Και την επόμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, στις 11 Ιουνίου, 7.30 ώρα στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης στην Κομοτηνή, Καδύρων 12, θα γίνει επίσης μια άλλη εκδήλωση, ομιλία, ανοιχτή συζήτηση, πάλι με τους ίδιους ομιλητές, για τα ζητήματα βεβαίως από την κρίση στην ανάπτυξη και στην ευημερία, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα, το αδιέξοδο, αυτό το άγος που περνάει η χώρα, την τραγωδία που ζει. Υπάρχει λύση. Λοιπόν, αυτά έτσι εντάχει για τις εκδηλώσεις που υπάρχουν το Σαββατοκύριακο, δηλαδή Παρασκευή Σάββατο, στην Θράκη. Επίσης, να πούμε ότι στις 7 Ιουνίου 2016, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά η δέσμευση της κυβέρνησης. Για τις κόκκινες γραμμές. Για τις κόκκινες γραμμές. Mm. Δηλαδή, μας έχουν τρελάνει τις κόκκινες γραμμές. Ξέρετε τι είναι το κόκκινες γραμμές. Είναι το κόκκινο, το κόκκινο καλώδιο που χρησιμοποιεί ο Δήμιος όταν είναι να σε πνίξει. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, φαντάζομαι θυμάστε τις δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περικοπή των συντάξεων και εσείς ησυχάσατε. Και κυρίως της κυρίας σύνταξης. Δεν πρόκειται να διακοπεί κανείς. Ξέρετε, είχαν διαρριγνεί τα ημάτια τους και τα δασιά τους, πώς το λένε, στήθη. Φαίνονταν εκεί πέρα και λέγανε από πάνω από το πτώμα μας. Ακούστε λοιπόν, απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων, προστασία καταβαλωμένων συντάξεων. Προσέξτε τώρα, άρθρο 1. Επανυπολογισμός κύριων συντάξεων. Κάθε καταβαλωμένη και ή καταβλητέα κατά την 12/5/2016 κύρια σύνταξη πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, η οποία χορηγήθηκε με προγενέστερες του νόμου 4387-2016 διατάξεις, επανυπολογίζεται από τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ευκανάνε οι ώρες τους. Μετά την έναρξη της λειτουργίας του ή τους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος, πριν από την έναρξη αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 κτλ. Για να καταλάβω, αλλά μην ανησυχείτε, ο επαναπροσδιορισμός της σύνταξης, επανυπολογισμός των κυρίων συντάξεων θα γίνει για να σας δώσουν αυξήσεις. Έτσι, και όποιος το πιστέψει, ας το πιστέψει. Λοιπόν, αυτό είναι μια ακόμη δέσμευση της κυβέρνησης για να πάμε μπροστά, που επιβεβαιώνεται. Αυτό τον Κατρούγκαλο θα τον πιάσει κανένας, θα τον ρίξει ένα βρωμόξυλο. Αυτός ο τύπος δηλαδή, που ο οποίος θα μου πεις, ποιος, έχουν ξεφύγει τελείως. Ναι, έχουν ξεφύγει. Έτσι. Δεν ξέρω, μου θυμίζει πάντα τον Ηρακλή, που ένα φίλο και δικηγόρο που μου είχε γράψει γαμότο μου. Τον έναν τον είχα γραμματέα και τη Φαλαβάνη την είχα καθηγήτρια. Τι να πια πιάσει τον ένα, βάρ τον ένα στην ΚΝΕ.
Αυτά. Είναι το θέατρο του παραλόγου αυτό τελείως. Ναι. Λοιπόν, συζητάγαμε για την σύμβαση περί ελληνικού. Α, ναι, για την οποία είναι και η κυρία Γεροβασίλη και είπε ότι δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε. Δυστυχώς η κυρία Γεροβασίλη είπε δεν μπορούμε να αισθανόμαστε για αυτή τη σύμβαση ότι πρέπει να πανηγυρίζουμε. Δεν κατάλαβα, ήμασταν έτοιμοι να πανηγυρίσουμε μάλλον και μας συγκράτησε. Κρατιέμαι που λέμε. Ναι. Γιατί δεν έπρεπε να, συμπανηγυρίσουμε, τι πετύχαμε με, με τη σύμβαση αυτή, για ναι, θεωρητικά πετύχαμε 15% αύξηση του αντιτίμου. Του αρχικού αντιτίμου. Οφείλω να ομολογήσω δηλαδή ότι εμείς με την αριστερά πουλιόμαστε πιο ακριβά. Α, πάλι καλά. Αλλά... κάτι είναι και αυτό δηλαδή, δεν είναι θέμα. Αλλά τα πραγματικά... να πόρνη. Αλλά να είσαι πόρνη φτηνιάρα και άλλο πόρνη πολυτελείας. Είναι... υπάρχει διαφορά. Σοβαρή. Και με κουλτούρα. Όπως και με κουλτούρα. Ειδικά του φίλη. Κουλτούρα. Έτσι. Είναι πως το λένε το περίφημο σπινθυροβόλο βλέμμα της Αγελάδας. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τη σύμβαση που υπογράφηκε άρον-άρον με την ελληνικών ΑΕ και εγγυητή τη Λάβδα Development. Η ελληνικό ΑΕ είναι 100% του δημοσίου. Όχι, η ελληνικό είναι αυτή που θα διαχειριστεί. Ναι, αλλά ποιος είναι μέτοχος. Μέτοχος είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Α, μάλιστα. Ναι. Όχι, ούτε το δημόσιο. Δηλαδή. Όχι, δεν είναι το δημόσιο. Τελειώσαμε. Ναι. Αυτά έχουν φύγει τελείως από το δημόσιο, από την πρώτη σύμβαση. Αυτό λέω, γιατί εδώ πέρα έχουν βγει διάφοροι. Από το 2013 έχουν φύγει. Να το κάνουμε μια διευκρίνηση. Γιατί ο ειδικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ, και αυτό δεν έχει αλλάξει, προβλέπει ότι οτιδήποτε περνάει από το δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ δεν επιστρέφει πίσω, ακόμη και αν δεν πουληθεί. Ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει, να το πούμε έτσι, ενδιαφερόμενος να το αγοράσει ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να εκποιηθεί, δεν επιστρέφει πίσω στο δημόσιο. Όχι. Έτσι, λοιπόν. Αυτό από μόνο του συνιστά μεγάλη παραβίαση βασικών στοιχείων των κυριαρχικών δικαιωμάτων και του δημόσιου χαρακτήρα, έτσι, του δημόσιου συμφέροντος, όλο αυτό το πράγμα. Το λέμε γιατί το λέω. Γιατί βγήκε η κυρία Μπακογιάννη και μας είπε ότι το υπερταμείο των 99 χρόνων, που είναι στην ουσία η ομπρέλα των πολλών ΤΑΙΠΕΔ που θα υπάρχουν από εδώ και μπρος, εκτός από το επίσημο του ενός που έχουμε τώρα, θα υπάρξουν και άλλα, στο Υπουργείο Άμυνας, τουριστικά, ιστορίες, ακίνητα, η εταιρεία κινήτων και όλα αυτά που έχουν φτιάξει, είναι παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Α, το ανακάλυψε. Ναι, είναι παραχώρηση και τρομερό. Μας το λέει και ο κύριος Πάγκαλος. Έγραψε άθρο ο κύριος Πάγκαλος στο blog του. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Λοιπόν, και βεβαίως και τέτοιο. Και τέτοια δήλωσε και ο κύριος Πατούλης στο Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο κύριος Φούχτελ δηλαδή. Δηλαδή αυτός ήταν χειρότερος από το Φούχτελ που ήταν Γερμανός. Λοιπόν, ανακάλυψαν λοιπόν ότι το υπερταμείο, το ΤΑΙΠΕΔ δεν είναι κόρηση εθνικής κυριαρχίας. Είναι το υπερταμείο. Γιατί είναι 99 χρόνια. Ενώ το ΤΑΙΠΕΔ ΕΣΑΗ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξαναλέμε ότι τα 99 χρόνια μπαίνουν για να αποκτήσουν αυτοί που παίρνουν έστω και σαν χρήση ή με διάφορες μορφές πιο ευέλικτες. Για παράδειγμα, το να το πάρει μια εταιρεία χαρτοφυλακίου ώστε να το αξιοποιήσει με μορφή διαχείρισης, σαν διαχειριστής, εάν το κρατήσει για 99 χρόνια, αποκτά δικαιώματα κυριότητας στον χώρο ως επιφανιούχος. Καταλαβαίνουμε γιατί βάλανε το 99 τώρα, να το χωνέψουμε. Ενώ με το ΤΑΙΠΕΔ είναι ΕΣΑΗ. Με ό,τι πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ τελειώνει. Γι' αυτό και φωνάζαμε από τότε, και όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι που σήμερα το έχουν ξεχάσει βέβαια, ότι εδώ μιλάμε πλέον για παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Σοβαρή παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Λοιπόν, εδώ μπήκανε μέσα και πράγματα τα οποία ήταν κατά νόμον εκτός συναλλαγής. Και μάλιστα σε ανύποπτο χρόνο, όταν ξεκίνησαν αυτές οι ιστορίες από την εποχή, ας πούμε, του Καράμαλη, έτσι, για να παραχωρηθούν γέλη και παραλίες, υπήρχε και εισήγηση της Συμβούλου Επικρατείας της Καραμανούφ, η οποία έλεγε: παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Εδώ είναι αυτά τα πράγματα εκτός συναλλαγής. Δεν μπορείτε να τα παραχωρήσετε. Ναι, δεν είναι ιδιωτική περιουσία. Δεν είναι ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Και σήμερα, ακόμα και στο ελληνικό, έτσι έχουμε παραχώρηση 750 περίπου στρεμμάτων.
που υπάρχει στην Ελλάδα, παραλιακού μετόπου. Δηλαδή για αλλού και παραλία. Εκτός συναλλαγής πράγματα. Και εδώ, να ξέρετε, επειδή δεν το ανοίγει κανένας το ζήτημα, θα ανοίξει αφού ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες και αφού βεβαίως έχουν ολοκληρωθεί, θα σου λένε μετά, αφού έγινε, τι να κάνουμε, το ξεκάνουμε. Λοιπόν, από τη στιγμή που παραχωρείται με αυτόν τον τρόπο αναπαλωτρίωτα στοιχεία της δημόσιας περιουσίας με αυτό το χαρακτήρα που λέει και ο Γιάννης, μπαίνει θέμα πλέον και ως προς το διεθνές δίκαιο σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα. Γιατί η γεαλύτητα ζώνης, ο καθορισμός για γεαλύτητα ζώνης, χωρικών υδάτων, υφαλοκρηπίδας και ό,τι άλλο συμβαίνει, συνεπάγεται με ένα αέριο χώρο και όλα αυτά τα πράγματα, καθορίζεται από το γεγονός ότι η παραλία μας, για παράδειγμα, είναι αναπαλωτρίωτα στοιχεία του δημοσίου. Αν περάσουν λοιπόν σε κυριότητα τέτοια που είναι ιδιωτών, που έχουν το πλήρες δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, τότε θα αλλάξει το καθεστώς και σε σχέση με αυτό. Θα μου πείτε, εδώ έχουν παραδώσει ολόκληρη χώρα. Απλά σας λέω, γιατί με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για να ιδιωτικοποιηθούν τα χωρικά ύδατα, να ιδιωτικοποιηθεί ο εναέριος χώρος, η αιγιαλίτιδα ζώνη και ακόμη και στα επίπεδα, στα άειλα δικαιώματά τους, δηλαδή τα εμπορικά δικαιώματα ή οτιδήποτε συνδέεται με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτό πάνε να κάνουν. Έτσι ώστε να μπορούν, για παράδειγμα, τα χωρικά ύδατα να τα χρησιμοποιούν ξένες στρατιωτικές ή άλλες δυνάμεις, με απλή έκκριση ιδιώτη που μπορεί να κάνει και χωρίς καν τη διπλωματική άδεια που ακούσαμε από τον κύριο Καμένο να λέει ότι με διπλωματική άδεια έδωσαν το δικαίωμα στον ΝΑΤΟ να δρά επιχειρησιακά στα χωρικά ύδατα της χώρας. Που είναι ανίκουστο, κανένα κράτος στον κόσμο. Έτσι περνάει με νόμο από τη Βουλή. Με νόμο από τη Βουλή και θέλει και απόλυτη πλειοψηφία. Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά αυτοί δώσανε με διπλωματική άδεια. Λες και είναι ψαροκάικο. Ούτε ψαροκάικο, γιατί καθορίζονται. Είναι πολύ αυστηρή ο καθορισμός, ιδιαίτερα από τότε που υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας και όλα αυτά τα πράγματα που συνεπάγονται. Σε λίγο, ούτε καν αυτή η προσχηματική διπλωματική άδεια, διότι θα έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα χωρικά ύδατα και δεν θα υπάρχει καμία δικαιοδοσία. Απλά μόνο η δικαιοδοσία του ιδιώτη που ενδεχομένως να θέλει τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε υπουργού. Αυτή είναι η κατάσταση σε αυτή την ιστορία και πραγματικά είναι ντροπή μας. Και αυτές οι επενδύσεις που τιθέμενες θα προστατεύονται και από διεθνείς συμβάσεις. Βέβαια. Βάζει με τα χέρια. Βέβαια. Γιατί το επόμενο βήμα είναι το ειδικό νομικό καθεστώς. Έτσι. Πάμε λοιπόν στο πρότυπο της σύμβασης του ελληνικού. Γιατί προβλέπεται από ότι έτσι συζητάγαμε αυτού του τύπου η ειδική νομική μεταχείριση της σύμβασης. Η σύμβαση λοιπόν υπογράφεται με την ελληνικό ΑΕ. Ναι. Έτσι. Και εγγυητή τη Lambda Development, Λάτσι. Με ποιον? Με την ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η οποία αναλαμβάνει να αναπτύξει το ελληνικό. Ακριβώς. Θα κυρωθεί από τη Βουλή η σύμβαση και στη συνέχεια υπάρχουν κάποιοι όροι για την υλοποίηση της επένδυσης. Ωραία. Το τίμημα θα αποπληρωθεί σε 10 χρόνια, σε δόσεις. Μία δόση θα δοθεί με την υπογραφή, με την κύρωση μάλλον, και οι υπόλοιπες θα δοθούν στα 10 χρόνια και εφόσον έχουν εκπληρωθεί από την ελληνική κυβέρνηση οι όροι. Ναι. Το αντίτιμο είναι 930 εκατομμύρια. Ακριβώς. Δηλαδή 914. 914, ωραία. Ναι. Δηλαδή είναι περίπου στα 143-145 ευρώ το τετραγωνικό. Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή, αυτοί παίρνουν μια περιοχή στα 143 με 145 τετραγωνικό. Στο 145 τώρα μιλάμε, ευρώ το τετραγωνικό. Θα φτιάξουν, πόσο θα οικοδομήσουν από αυτή την ιστορία? Μιλάνε για 27.000 κατοικίες. 27.000 κατοικίες με 100 τετραγωνικά η κάθε κατοικία. Έτσι. Θα είναι πολυτελείς βέβαια κατοικίες. Λέω εγώ. Λοιπόν. Και ειδικό πολεοδομικό καθεστώς. Έτσι. Θα πάμε σιγά σιγά για να βάλουμε την κερδοσκοπία που γίνεται εδώ τώρα. Λοιπόν, υπολογίζουμε λοιπόν άλλο ένα 300 περίπου συνολικό κόστος δαπάνης για τη διαμόρφωση περιοχής και την οικοδόμηση για την οικοδόμηση την περιοχή, τη διαμόρφωση της περιοχής. Πάμε στα 400, 445, 500 για μια περιοχή η οποία θα πουλιέται με δεδομένο το ότι είναι η ελληνική Ριβιέρα. Έτσι. Εκεί και με δεδομένο το πόσο πουλιέται για παράδειγμα στην περιοχή σε αντίστοιχες περιοχές και στην Ιτη Ριβιέρα και όλα αυτά τα πράγματα από 5 έως 10 χιλιάδες τετραγωνικό. Έτσι.
Πάμε παρακάτω. Με ιδιωτική παραλία. Με ιδιωτική παραλία, η οποία όμως δεν θα μεσολαβεί η Ποσειδόνος. Όχι, είναι υποχρεωμένο το ελληνικό δημόσιο με δικές του δαπάνες να υπογειοποιήσει όλη τη διαδρομή της μαραθών, της Ποσειδόνος, που περνάει μέσα από. Μπροστά από το παραλιακό μέτωπο του ελληνικού. Παραλιακό μέτωπο, ακριβώς. Εγώ. Με τεράστια δαπάνη. Μπορεί είναι κάποιος μας ακούει που είναι μηχανικός και έχει. Θέλω να μας πει ποιο είναι το κοστολόγιο για το ελληνικό δημόσιο να κάνει αυτή την υπογειοποίηση. Είναι τρελά λεφτά, έτσι. Τρελά λεφτά. Λοιπόν, πού θα τα βρει το ελληνικό δημόσιο για να το κάνει αυτό το πράγμα? Θα τα δανειστεί. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι γιατί μας δίνουν τα 3,5 επιπλέον, αν μας τα δώσουν και αυτά. Και δεν είναι μόνο η Ποσειδόνος, έχουμε και άλλα. Ναι, λέω, ξεκινάμε σιγά σιγά, τα μετρήσουμε όλα για να το νιώσει ο ακροατής, να το καταλάβει αυτό το πράγμα που συμβαίνει, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να νιώσει, πού θα τα βρει, γιατί μας δίνουν τα 3,5 δισεκατομμύρια πλέον τις δόσεις που πρέπει να πληρώσουμε προς τοκογλύφους, μας δίνουν τα επιπλέον 3,5 εκατομμύρια. Όταν φώναζα εγώ από την αρχή ότι τα λεφτά αυτά δεν είναι για την αγορά, είναι για να διευκολύνουν τις ιδιωτικοποιήσεις. Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί μιλάμε για τις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα, γιατί δεν μιλάμε για απλή ιδιωτικοποίηση. Λοιπόν, άρα έχουμε υπογειοποίηση. Για πόσα χιλιόμετρα είναι αρκετά. Έτσι. Δεν είναι αστεία, γιατί όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να φύγουν οι δημόσιες εγκαταστάσεις. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, τεχνικός δεν είμαι, ούτε μηχανικός. Αλλά για φαντάσου, ας πούμε, ότι εκεί πέρα θα πρέπει να γίνουν ενισχυμένες κατασκευές, γιατί έχουμε σαθρό υπέβαθρο. Καλά, δεν το συζητάμε μόνο. Έχουμε τη δίπλα τη θάλασσα, έτσι. Βέβαια. Και μάλιστα υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα, από τουλάχιστον ξέρω και από τη σύζυγο μου που έχει ασχοληθεί με το παραλιακό μέτωπο επαγγελματικά. Τρομακτικά προβλήματα. Αυτό θα έχει πολλαπλασιαστική επιβάρυνση του κόστου. Αλλά τέλος πάντων, λέω, θα πληρώσει το γνωστό υποζύγιο. Έτσι. Με δανεικά, φυσικά. Λοιπόν, για να τα εισπράττουν άλλοι. Λοιπόν, πώς θα πληρώσει η Λάμδα, ο κύριος Λάτσης δηλαδή, για να καταλαβαινόμαστε, και βέβαια βγαίνει με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην έχει νομική ευθύνη. Γιατί αν είσαι σύμβουλος, δεν έχεις νομική ευθύνη. Νομική ευθύνη έχει ο άλλος που θα εμφανιστεί ότι κάνει αυτό το λεγόμενο η ελληνική ΑΕ. Καλά, έχουν εξασφαλίσει και την ασυλία και του υπερταμείου και του ΤΑΙΠΕΔ. Μπράβο. Και όλων και του. Αυτά ένα-ένα. Μην τα ρίχνουμε όλα παντού και παλαβόνιο. Λοιπόν, ένα-ένα. Λοιπόν, γι' αυτό το βάζουν έτσι το μάγκα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι θα κάνει αυτός? Μόλις πάρει τη σύμβαση από το κοινοβούλιο, θα πάει σε ξένες τράπεζες ή σε ξένα venture capital ή επενδυτικά κεφάλαια. Θα του πει: εγώ έχω αυτή τη σύμβαση. Έτσι. 930 εκατομμύρια, 913. Λοιπόν, και έχω προσδοκία απόδοσης σε μια δεκαετία τα πολλαπλάσια. Θα τους πει, δώσε τα λεφτά. Και θα τα πάρει έτσι τα λεφτά. Και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει συμφωνίες, οι οποίες δεν είναι μόνο ότι δεν πρόκειται να βάλει δραχμή, όχι ευρώ, δραχμή δεν πρόκειται να βάλει αυτή την ιστορία, αλλά θα δεσμεύσει την περιοχή μέσω επενδυτικών κεφαλαίων ή άλλων μορφών πιστωτικών προϊόντων. Και έτσι θα χαθεί και η αίσθηση του ποιος έχει ευθύνη για όλα αυτά τα πράγματα. Για τη χρηματοδότηση. Φυσικά θα εισπράττουν στη δεκαετία ή οτιδήποτε θα γίνει και έτσι λύνεται το πρόβλημα του κόστους. Χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Έτσι γίνομαι κι εγώ. Με συγχωρείτε, έτσι γίνομαι κι εγώ. Αρετζίδικες δουλειές. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Πρέπει να φύγουν λοιπόν επίσης από το ελληνικό και οι δημόσιες λεγόμενες εγκαταστάσεις. Ακριβώς. Ό,τι υπάρχει εκεί σε δημόσιες εγκαταστάσεις όπως η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Πρέπει να ξυλωθεί ολοκλήρωση. Το τραμ, όλα αυτά πρέπει. Το μαξοστάσιο του τραμ. Υπάρχει το ΕΛΚΕΦΕ κάτω, που είναι το κέντρο του, που είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ακριβώς από κάτω. Και δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει. Και σίγουρα υπάρχουν. Λοιπόν, μόνο αυτό να σκεφτείς, το κοστολόγιο μεταφοράς. Με δαπάνες του δημοσίου. Έτσι, θα είναι φυσικά ποιος θα το πληρώσει. Είναι το γνωστό. Και λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι στο κίνητο περιλαμβάνονται και οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Δηλαδή στο πακέτο στα 914. Ναι, τα 47 περίπου. Εγχωρούμε και τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Ναι, που έχουν φτιαχτεί στα πλαίσια των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Λοιπόν, οπότε από τα 913 θα φύγουν όλα περίπου ένα δις, εγώ υπολογίζω έτσι. Έχοντας από την εμπειρία, να το πούμε έτσι, θα κοστίσει η μετακίνηση αυτών των εγκαταστάσεων. Έτσι. Έφυγε δηλαδή το αντίτιμο ολόκληρο. Έτσι. Λοιπόν, και ό,τι κοστίσει υπογειοποίηση. Και οτιδήποτε προκύψει
στην πορεία. Γιατί σίγουρα θα βγουν πράγματα στην πορεία. Μα οι πραγματογνώμονες που έχουν αναλάβει από τον εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση, τον κύριο Δραγάτση, είπαν ότι το κόστος θα είναι τουλάχιστον θα είναι πάνω από 500 εκατομμύρια αυτών των μετακινήσεων. Έτσι. Των δημόσιων και της Ποσειδόνος. Λοιπόν, οπότε υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα τώρα εδώ πέρα. Έτσι. Αυτό σημαίνει ξεπουλάω. Τώρα πάμε. Διαχείριση πίσω αναλαμβάνει του χώρου. Είναι στις υποχρεώσεις λοιπόν του Δημοσίου να συστήσει φορέα διαχείρισης της, όλων των κοινόχρηστων δαπανών και εγκαταστάσεων της, της πόλης που θα δημιουργηθεί. Έτσι. Αυτός λοιπόν ο φορέας θα εισπράττει τα ανταποδοτικά τέλη για λογαριασμό του, έτσι, και θα αναλάβει την διαχείριση των κοινόχρηστων πραγμάτων. Των κοινόχρηστων δηλαδή, των υποδομών. Δεν υπάρχουν αν είναι πλέον κοινόχρηστο. Ακριβώς. Είναι των υποδομών. Με αυτόν τον τρόπο έτσι καθορίζεται και το ότι αυτή η περιοχή πλέον αποκτά δικό της διοικητικό νομικό καθεστώς. Ακριβώς. Δεν εντάσσεται στη λογική του Δήμου. Αυτός ο φορέας θα ασκεί δημόσια εξουσία χωρίς να είναι δημόσιος. Να το προσέξουμε αυτό. Το λέει ρητά. Δηλαδή θα είναι ένας φορέας που θα εισπράττει τέλη, θα εισπράττει δημοτικούς φόρους και, χωρίς να είναι δημόσιο. Θα είναι ιδιωτικός φορέας. Μάλιστα. Και δεν θα υπόκειται ούτε καν στο Δήμο. Φορέα και από το Σύνταγμα, έτσι. Βέβαια. Δεν θα υπόκειται. Δηλαδή, αν ο Δήμος θέλει να πάρει από εκεί κονδύλια για να τα μεταφέρει σε άλλη περιοχή του, την οποία θέλει να αναπτύξει, όπως μπορεί να κάνει τώρα κάθε Δήμος, δεν μπορεί. Αυτά, ό,τι έσοδο εισπράττεται μέσα από αυτό το χώρο, θα καταναλώνεται μόνο μέσα σε αυτό το χώρο. Και άρα, γιατί να μην προστατεύεται και ειδικά αυτή η περιοχή. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα... Προφανώς θα έχουμε και υπηρεσίες φύλαξης, έτσι, από ιδιωτική αστυνόμευση. Δεν θα επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση, έτσι, των πολιτών. Έτσι. Θα είναι σε και αυτά που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κλειστές περιοχές δηλαδή, όπου δεν επιτρέπεται με μπάρες και ιστορίες και φράχτες πράγματα που ελέγχεσαι για το αν θα μπεις μέσα ή όχι. Μια τέτοια πειραματική εφαρμογή έγινε σε χαμηλότερη κλίμακα στο δημοσιογραφικό χωριό στην Παλίνη, όπου εκεί πέρα η Reds του Μπόμπολα είχε κατασκευάσει μια περιοχή γύρω στα 120 στρέμματα αυτή. Είχε κατασκευάσει κατοικίες, υποτίθεται για τη φιλοξενία των δημοσιογράφων, τις οποίες στη συνέχεια τις πούλησε σε ιδιώτες. Αυτή λοιπόν η περιοχή ακόμα και σήμερα έχει ιδιωτικές εσωτερικές υπηρεσίες και ιδιωτική φύλαξη. Μάλιστα. Δηλαδή για να μπεις μέσα πρέπει να σε προσκαλέσει κάποιος ένοικος. Ναι, να έχει ενημερώσει την υπηρεσία φύλαξη. Την υπηρεσία φύλαξη κτλ. Και βεβαίως μπορούμε να φτάσουμε και στο επίπεδο της Νότιας Αφρικής, όπου εκεί υπάρχουν και ένοπλοι που έχουν ένοπλη φύλαξη. Προφανώς. Πλέον εκεί, γιατί φοβούνται τους κακούς μαύρους οι οποίοι μπορεί να πηδήξουν μέσα από το φράχτη και να σε κάνουν ταντά. Λοιπόν, όχι πως δεν υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα εγκληματικότητας κάτω, αλλά αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ερήμωσαν την κοινωνικό ανισοτήτων και της αυγιοκρατίας. Και το τρόπο δηλαδή που λειτουργεί το νοτιοαφρικανικό κράτος. Μην τρελαθούμε δηλαδή, δεν είναι στο DNA του κόσμου σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ετοιμάζουν κάτω. Και αυτό μας το έφερε η κυβέρνηση της αριστεράς και της πρόοδου. Ακριβώς. Μάλιστα. Ευτυχώς. Ευτυχώς που έχουμε και την αριστερά δηλαδή. Γιατί για κάπου, για σταμάτα. Το ίδιο ήταν να μας το κάνει ο Σαμάρας, το ίδιο είναι να μας το κάνει η αριστερά. Δηλαδή, κάτσε πίσω από το δηλαδή. Πώς το βλέπεις το θέμα. Το είχε πει ο Τσίπρας εξ αρχής και εγκαίρως πριν γίνει η κυβέρνηση. Ότι άμα είναι να κάνω τα ίδια, λέει ψηφίστε τον Σαμάρα. Αυτό. Αυτό είναι. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι είχαμε κάνει, θυμάμαι, προεκλογικά στις 25 Ιανουαρίου εκείνων των εκλογών. Τότε το ΕΠΑΜ δεν κατέβαινε στις εκλογές και είχε κάνει, νομίζω, οι πυρήνες κάτω του Πειραιά είχαν πάρει μια πρωτοβουλία όπου είχαν κληθεί υποψήφοι, τέλος πάντων εκπρόσωποι των κομμάτων που τότε κατέβαιναν, αντιμνημονιακών δυνάμεων της εποχής εκείνης, που ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου που είχε εκπονήσει και τη μελέτη για το χώρο του ελληνικού, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Πρόσωπος ήταν ο κύριος Χριστοφορίδης, εκ μέρους γνωστός εκδότης,
και εκ μέρους των ΑΝΕΛ και ο κύριος Λεωνίδας Βατικιώτης εκ μέρους της Ανταρσία. Οφείλω να ομολογήσω ότι δύο στους τρεις πετύχαμε. Μπελαβίλας μας λένε, λοιπόν, να μην. Ναι. Λοιπόν, δύο στους τρεις πιάσαμε από κούπες, από σβέρκο. Λοιπόν, και μάλιστα είχε γίνει τότε μια ερώτηση, θυμάμαι, στον κύριο Μπελαβίλα. Μια ερώτηση η οποία λέει, καλά, και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το κάνει και τέλος πάντων ακολουθήσει στα χνάρια, ιδιαίτερα του ελληνικού, γιατί είχε εμπλακεί ιδιαίτερα στο ζήτημα της διεκδίκησης του ελληνικού κτλ. Εσείς θα κάνετε, λέει, είναι προφανές, λέει, ποια μεριά θα πάρω, θεωρώντας ότι θα είμαι και εγώ στο πεζοδρόμιο κτλ. Τώρα αναμένουμε, λοιπόν, να δούμε. Ναι, έτσι είναι η αριστερά και η πρόοδος. Σε αυτήν την προς πίσω. Είχε εκτεθεί ιδιαίτερα ο Τσίπρας και προσωπικά για την υπόθεση του ελληνικού. Ναι. Ναι. Το είχε κάνει κεντρικό του σύνθημα. Βέβαια. Και υποκείται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί υποκινούσε κιόλας τις αντιδράσεις των κατοίκων. Μην ξεχνάμε ότι βεβαίως μπαίνουμε σε μια ιστορία η οποία πραγματικά θα αποδείξει ότι τελικά η αριστερά μπορεί να αποτελέσει πιο φασιστική δύναμη από τους φασίστες. Και το λέω πολύ χαρακτηριστικά. Πρώτον, διακομωδείται η δίκη της Χρυσής Αυγής. Δεν μιλάμε γενικά για τη Χρυσή Αυγή, μιλάμε για τη δολοφονία Φίσα. Έτσι. Κάνουν δίκη με το δολοφόνο έξω. Έτσι. Εσύ αν είχες τρελαθεί και από την τρέλα σου, με το ακαταλόγιστο, είχες χτυπήσει, είχες σκοτώσει άνθρωπο, θα σε είχαν μέσα, θα σε είχαν κλειδώσει στο ψυχιατρικό του Κορυδαλού. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ο κύριος όμως δολοφόνος, αποδεδειγμένα, γιατί έχει και ομολογία, έτσι, τον έχουν έξω. Καταφέραν να φέρουν τα πράγματα στο όριο της προφυλάκησης και αυτό είναι η ιστορία. Ναι. Σου λέει ότι δεν μπορείς να το κρατήσεις πάνω από 18 μήνες. Ναι, αλλά εδώ πέρα υπάρχει θέμα. Και όχι μόνο πρόκληση προς το κοινό αίσθημα, έτσι, υπάρχει θέμα. Επίσης, έχουμε τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, ο οποίος έχει επίσημα δηλώσει και μάλιστα διά του ραδιοφώνου ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τον δολοφονία. Ναι, ναι, ναι. Και δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Εγώ θυμάμαι ότι όταν το είπε αυτό ο Γιωτόπουλος στη δίκη της 14 Νοεμβρίου, είχε γίνει ο κακός χαμός. Είχαν βγει εισαγγελείς, δικαστές, είχαν βγει όλο το πολιτικό σύστημα και να λέει δεν νοείται πολιτική ευθύνη. Είναι και αυτή εγκληματική για αυτήν την ιστορία. Yeah. Τώρα με τον Μιχαλολιάκο, κουβέντα. Και βέβαια έχει βάση αυτό. Είναι άλλο πράγμα αν αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη για μια συγκεκριμένη δράση που είχε παρεπιπτόντος και επιπτώσεις ποινικές. Έτσι. Και άλλο πράγμα αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη για δολοφονία. Ευθέως δολοφονία. Για να μην τρελαθούμε, είσαι και νομικός, ξέρεις καλύτερα από μένα. Εδώ δεν δικαιολογείται, δεν είναι δικαιολογία αυτό το πράγμα. Έτσι. Ίσα-ίσα είναι σαν να λέει ότι εγώ τον έστειλα. Εγώ τον έστειλα. Εγώ αυτό εισπράττω από αυτό το πράγμα, όταν μου λέει αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Κουβέντα. Έτσι είναι. Κουβέντα. Ή ότι το κόμμα μου, λόγω ιδεολογίας, δομής και όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί να παράξει και δολοφόνους σαν τον δολοφόνο του Φίσα. Ναι, μπορεί να μην έδωσα εγώ εντολή, δεν έδωσα εγώ εντολή, ας πούμε, να του τη λέει ο Μιχαλολιάκος, αλλά το κόμμα μου, η δομή του, η ιδεολογία του, μπορεί να παράξει ανθρώπους σαν και τον δολοφόνο του Φίσα. Με συγχωρείτε, παιδιά. Αυτό είναι βάση για να διαλυθεί η Χρυσή Αυγή. Και μάλιστα όταν το πρόσωπο, το θύμα, δεν είναι πολιτικός. Έτσι. Δεν, ότι ανέλαβε την πολιτική δολοφονία, την δολοφονία ενός πολιτικού. Ναι. Μα και μόνο η δήλωση αναγάγει το θέμα σε πολιτικό έγκλημα. Εντάξει, εφόσον αναλαμβάνω πολιτική ευθύνη, ανεξάρτητα ποιος ήταν ο άνθρωπος που δεν ήταν πολιτικός, δηλαδή ήταν αμυγμένη σε πολιτική, είχε τις τοποθετήσεις και την ένταξή του, έτσι. Αλλά δεν το υποτίθεται, αυτοί λένε ότι πλακωθήκανε για ποδοσφαιρικά. Η υπεράσπιση. Τι λέει. Λοιπόν, όταν αναλαμβάνεις σε πολιτική ευθύνη, αμέσως το ζήτημα ανάγεται σε πολιτικό έγκλημα. Και εδώ υπάρχει θέμα. Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι επί της αριστεράς και της πρόοδου, γιατί τώρα το μόνο που τους ενδιαφέρει, από ό,τι μου λέγανε οι δημοσιογράφοι, μου λέει το μόνο που τους ενδιαφέρει για το ζήτημα της δίκης της Χρυσής Αυγής είναι το που θα γίνει. Αν θα γίνει στον Κορυδαλό ή θα γίνει σε μια ειδική αίθουσα του εφετείου, στην αίθουσα τελετών του εφετείου Αθήνας. Λοιπόν, το ότι έχουν ξεφτυλίσει το όλο θέμα σε τέτοιο βαθμό δεν τρέχει τίποτα. Αλλά το δεύτερο που υπάρχει, εμείς όταν είχε γίνει η κίνηση, όταν είχε γίνει η σύλληψη της Αύγης, είχαμε χτυπήσει το καμπανάκι του κινδυνού λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δίωξη κατά της Χρυσής Αυγής, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχει σοβαρό νομικό βάρος
ειδικό νομικό βάρος. Κατηγορητήριο δύο σελίδων. Ναι, ναι, ναι. Με ένα κατηγορητήριο το οποίο της πλάκας. Όχι μόνο υπονομεύεις την ίδια τη δίωξη, ώστε μετά να βρεθείς και να τους κάνεις και ήρωες αυτούς τους μάγκες. Λοιπόν, και ειδικά σε ένα έγκλημα το οποίο είναι ιδεχθές, γιατί έγινε για πολιτικά κίνημα, πολιτικά κίνητρα και πολιτικό σκοπό. Δεν είναι θέμα, πλάκωθηκαμε οι δυο μας για την ποδοσφαιρική ομάδα ή οτιδήποτε. Έτσι δεν το δικαιολογώ, αλλά φτάνει στο ζήτημα του πολιτικού εγκλήματος με τον ίδιο τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής να το λέει. Έτσι. Όμως πέρα όμως από αυτό, δημιουργεί προηγούμενο σε οποιαδήποτε οργανωμένη διαμαρτυρία ή δύναμη διαμαρτυρίας πολιτών να χαρακτηριστεί ως εγκληματική οργάνωση. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε τις διώξεις 400 περίπου αγωνιστών στις Σκουριές, όπου έχουν χαρακτηριστεί ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, παρακαλώ, επειδή είχαν συγκροτήσει αυτή την περίφημη επιτροπή, περίφημη, είναι γνωστή, η επιτροπή ενάντια στην Ελντοράντο και το Χρυσό. Λοιπόν, αυτή ήταν εγκληματική οργάνωση κατά τους εισαγγελείς και το δικαστικό μας σύστημα της χώρας και δεν είναι εγκληματική οργάνωση αυτή που έχουν αποφασίσει υπέρ της κατάλληλης εθνικής κυριαρχίας και εφαρμόζουν αυτά που εφαρμόζουν, δικαστική και μη. Λοιπόν, και έτσι, χωρίς βεβαίως να κουνιέται φύλλο, χωρίς να υπάρχει, ο ΣΥΡΙΖΑ κάπου αλλού βρίσκεται τώρα, θυμάμαι όταν είχα πάει εγώ στις Σκουριές, σε αυτήν την ιστορία, το πώς με αντιμετωπίζανε τα πρωτοπαλίκαρα του ΣΥΡΙΖΑ. Λες και ήταν το δικό τους Βιλαέτη. Τώρα έστειλαν τους συναγωνιστές τους στο δικαστήριο και είναι εξαφανισμένοι. Βεβαίως οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ανταλλάγματα. Βουλευτικές έδρες, υπουργεία, ιστορίες, εννοώ γραμματείες, σύμβουλοι, παρασύμβουλοι και ιστορίες. Λοιπόν, και με χοντρά και με χοντρό μπαγιόκο. Λοιπόν, βέβαιως έχουν γίνει συμφωνίες που έχουν γίνει με την Ελντοράντο, είναι γνωστό αυτή η ιστορία και στέλνουμε. Και ξεκινάει τώρα. Είχαμε χθες και που διαβάζαμε και την ανακοίνωση εκ μέρους του ΕΠΑΜ Θεσσαλονίκης, που γίνεται τώρα στις 10 του μηνός, ξεκινάει η δικαστική δίωξη, η εκδίκαση δηλαδή, εναντίον των 21 πρώτων αγωνιστών, η πρώτη φουρνιά πρώτων αγωνιστών, που διώκονται ως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα ποταπά εγκλήματα, ας πούμε, που κάνουν αυτοί, υπερασπιζόμενοι τον τόπο τους, την αντίληψή τους, έτσι, και διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση αυτή που κανένας δεν τους ρώτησε. Για να το βάλουν. Πέρα όμως, αυτό το πράγμα έχει σημασία γιατί έχουμε και τρίτο περιστατικό στη σειρά. Το περιστατικό στη σειρά λέγεται Φίλης. Αυτός ο κερατάς, δηλαδή δεν ξέρω λίγα μου τον που, δηλαδή πού διάολο είναι αυτός, συγγνώμη τώρα, να τους. Μπουρλώ το φίλι στο πολιτικό σκηνικό με την επίδειξη στο κίνημα παρετηθείτε. Καλά, δεν υπάρχει κίνημα παρετηθείτε. Τώρα μην τρελαθούμε. Όχι, το κούλι δουλειές είναι. Ναι, πέστε με κούλι. Λοιπόν, ναι. Και μαγκέλα. Λοιπόν, αλλά έκανε φοβερή δήλωση αυτός ο αμόρφωτος τύπος. Γιατί πραγματικά δηλαδή είναι ντροπή. Και το εδώ τον δείχνει να καταλαμβάνει δύο θέσεις στα υπουργικά έδρανα. Δεν το χωράει μία. Λοιπόν, μαζί με την Αυγή μπροστά του και είναι. Λοιπόν, όπου λέει ότι κατά τη γνώμη μου πρόκειται για ένα κίνημα στα όρια της συνταγματικής ανοχής. Μάλιστα. Δηλαδή, το ότι κάποιος καλεί κάποιους ή κάποιοι καλούν κάποιους πολίτες να κινητοποιηθούν με αίτημα παραιτηθείτε σαν κυβέρνηση, θεωρείται ότι είναι στα όρια της συνταγματικής ανοχής. Βεβαίως. Αυτοί που έχουν καταλύσει κάθε έννοια συντάγματος, ένομης τάξης, κράτος δικαίου κτλ., όπως και να το εννοεί το δίκαιο, καταγγέλνουν πολίτες, άσχετα με το ποιες από πού έρχονται, ποιες είναι οι σκοπιμότητες που υπηρετούν και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί καλούν κάποιους άλλους πολίτες να διαδηλώσουν στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, μετά τι θα μας κάνουν, θα μας εκτελούν ή θα ανοίξουν τα ξερονήσια. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Τα ξερονήσια, βέβαια, θέλουν να το πουλήσουν. Γι' αυτό σου. Ναι, αυτό να μου πεις. Γι' αυτό έχουμε σωθεί εμείς. Εγώ νομίζω πάντως ότι αυτό είναι πρημοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ στο κίνημα αυτό. Στον Κυριακούλη. Στον Κυριακούλη, βέβαια. Και μάλιστα άκουσα ότι αρκετοί αριστεροί και ΣΥΡΙΖΑΙ επώνυμοι, έτσι πλαγίως, υποστηρίζουν αυτό το κίνημα. Το οποίο είναι, τι λέει ουσιαστικά. Είναι ένα αντικίνημα, δεν είναι κίνημα. Ας τελειώνουμε. Να εφαρμόσουμε το μνημόνιο. Ναι, τελειώνουμε. Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε Μπουντρούμι. Μένουμε, εντάξει, ανοίξτε ένα τάφο να μπούμε όλοι μέσα. Έτσι. Εντάξει, αντικίνημα. Δεν είναι κίνημα. Είναι αντικίνημα. Έτσι. Λοιπόν,
Παρόλα αυτά όμως και ενδεχομένως να έχει και αυτή την πλευρά. Ναι. Και να το χρησιμοποιεί και βέβαια ο φίλος, ο αγράμματος αυτός, όπως το λέει και ο κύριος Κουντής και έχει απόλυτα δίκιο, αγράμματος αυτός υπουργός παιδείας, και επειδή είναι στούρνος, αυτό που του λέει η ανώτατη αρχή δεν ξέρει να τον ντύσει. Ναι. Με καταλαβαίνεις. Οπότε είναι υποχρεωμένος να κάνει χοντροειδέστατες δηλώσεις. Ενώ αν ήταν, είχε στοιχειώδη παίδευση, θα μπορούσε να το στρογγυλοποιήσει. Δηλαδή, στον κύριο Πανούση, ας πούμε, πώς σου βγάζει τα δικτατορικά του αποθυμένα. Έτσι, πώς. Σε καθηγητής, ρε παιδί μου, δεν το λέει φατσαφόρα, ο φίλης. Λοιπόν, τι είπανε. Εντάξει, μάγκες, κάντε το. Κάντε και καμιά ζημιά ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Μα δώσετε ένα πάτημα να νομοθετήσουμε εμείς ή να προχωρήσουμε σε ιστορία κατάλυσης και των ανοιχτών συγκεντρώσεων και μετά να συζητήσουμε. Κατάλαβες, για αυτή είναι η ιστορία. Και όποιος θέλει να πάει εκεί πέρα, ας πάει να καταληθούν οι συγκεντρώσεις. Κανένα πρόβλημα. Ότι υπάρχει συμπαιγνία σε αυτή την ιστορία, υπάρχει από κάθε άποψη. Ο κύριος Φίλης βεβαίως είναι γνωστό ότι ετοιμάζει τώρα και μας μάθει τη γλώσσα μας. Ναι. Και την παιδεία, θα τη φτιάξει την παιδεία. Κατά το πρότυπο το δικό του και των αγράμματων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πιο αγράμματους ανθρώπους δεν έχω συναντήσει ποτέ, ρε παιδί μου. Θυμάμαι τους παλιούς συντηρητικούς καθηγητές που είχαμε, που ήταν συντηρητικοί μέχρι αηδίας. Δηλαδή, τους κοροϊδεύαμε κι εμείς, ας πούμε. Καμία σχέση. Αυτή είναι η ιδεολειπτική κατάβαση. Αυτοί νομίζουν, καλά δεν έχουν διαβάσει κιόλας, έχουν ένα βιβλιαράκι με τα τσιτάτα του Λένιν, ας πούμε, τα οποία ανά περίπτωση τα πετάνε. Αυτοί είναι ιδεολειπτικοί, δηλαδή θεωρούν ότι πρέπει να τελειώνουμε με το έθνος. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα πια. Και φαίνεται και ξεκάθαρα και δεν έχουν συνέστηση ότι είναι κυβέρνηση. Ότι είναι κυβέρνηση κράτους, ότι είναι κυβέρνηση εθνικού κράτους, το οποίο πρέπει να υπερασπιστούν. Και, όχι, βέβαια. Και είδαμε και το πώς αντιδρούν σε αυτή την ιστορία που οργανώνει ο Ερντογάν και στην Αγία Σοφία. Σωστά, ναι. Έτσι. Άλλη μεγάλη περίπτωση. Δηλαδή, είναι παιδαριώδης η αντιδράση. Όχι καμία σοβαρότητα από την πλευρά του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, και για το σύστημα της σοβαρότητας ή όχι του ελληνικού κράτους, έχουμε μια είδηση η οποία μας έρχεται από τη Σάμμο. Λοιπόν, όπου ξεκίνησαν μπλόκα στους δρόμους, τα οποία μπλόκα δεν τα κάνει η ελληνική αστυνομία ή η ελληνική τροχέα, αλλά τα κάνουν οι Γερμανοί αστυνομικοί. Σταμάτησαν μια κοπέλα η οποία στον δρόμο, σε έναν δρόμο, στο κεντρικό δρόμο Ποσειδονίου Παλαιοκάστρου, υπήρχε μπλόκο, τη σταμάτησαν. Τα αυτοκίνητα τα οποία κάναν έλεγχο και τα σήματα ήταν, γράφανε Polizei, δηλαδή γερμανική αστυνομία. Μιλούσαν στα γερμανικά οι άνθρωποι. Η συγκεκριμένη κοπέλα τυχαίνει, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω την είδηση, να γνώριζε γερμανικά και συνεννοήθηκε μαζί του στα γερμανικά. Θαυμάσια. Θαυμάσια. Και ισανότερα. Να γιατί λοιπόν δεν έρχονται αυτές οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί έτσι και καταλάβει ο μέσος πολίτης τι έχουν συμφωνήσει να κάνουν και τι να εγκατασταθούν, ποιες δυνάμεις έχουν να εγκατασταθεί και ποιες πρόκειται να εγκατασταθούν, είτε μέσω της Frontex είτε μέσω του ΝΑΤΟ, σε εδαφική επικράτεια της χώρας. Καταλαβαίνεις ότι ίσως ακόμη και το πιο χάπατο να πει: για σταματήστε ρε παιδιά. Για σταματήστε ρε παιδιά. Λοιπόν, το έχουμε παραξηλώσει. Πάντως, να ξέρουμε ότι πάμε ολοταχώς σε στρατιωτικοποίηση της κατοχής της χώρας. Βέβαια. Ολοταχώς. Λοιπόν, αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Θα δείτε στο επόμενο ένα μήνα, στον επόμενο μήνα μπροστά μας, θα έχουμε τρομακτικές εξελίξεις. Θα δείτε, θα βγουν στον αέρα πράγματα για τον τρόπο που στρατιωτικοποιείται αυτή τη στιγμή η κατοχή της χώρας. Η κατοχή είναι δημοσιονομική, μνημονιακή, έτσι όπως είναι. Δεν ήταν όμως στρατιωτική, τουλάχιστον τυπικά. Για να προλάβουν και τις αντιδράσεις. Ακριβώς. Γιατί φοβούνται. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει να μας ενθαρρύνει ως έναν βαθμό. Γιατί είναι και η άλλη πλευρά. Για να επιχειρούν τη στρατιωτικοποίηση της κατοχής, σημαίνει ότι φοβούνται το μαλακοπιτούρα. Δηλαδή, θέλω να πω έτσι, για την έκβαση, μπορεί να μας εκνευρίζει η απάθεια του κόσμου.
και το πόσο χαμηλού επίπεδου αντίδραση έχει, αλλά για να τρέμουν αυτοί και να χρειάζονται ξένους στρατούς στην Ελλάδα, υπολογίζουν ότι στην πορεία της κατάστασης που δεν πρόκειται να ομαλοποιηθεί ποτέ, θα χειροτερεύει συνέχεια, ο ελληνικός λαός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και να αντιδράσει στην πραγματικότητα. Οπότε πρέπει να έχουν ξένες στρατιωτικές δυνάμεις ή το πλαίσιο, το στρατιωτικό πλαίσιο εκείνο, για να καταστήλουν την οποιαδήποτε παρέμβαση. Να ασκήσουν δηλαδή στρατιωτική κατοχή. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει εμάς διπλά και τριπλά πιο ενεργούς. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, μάγκες, μεταξύ μας τώρα έτσι που συζητάμε, μερικές χιλιάδες εδώ έτσι που είμαστε στην εκπομπή. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Εάν είμαστε ανίκανοι αυτή τη στιγμή να τρέχουμε από γειτονιά σε γειτονιά, από πόλη σε πόλη, για να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τον μέσον Έλληνα, να του δώσουμε να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, τα στοιχειώδη, δεν λέμε τίποτα άλλο. Τα στοιχειώδη, τότε πέστε μου εσείς τι θα συμβεί όταν θα κληθούμε με το καριοφύλι πάνω στο βουνό να ιδρύσουμε μια νέα κυβέρνηση του βουνού και να λέμε σε κάποιες βουνοκορφές ότι εδώ είναι η ελεύθερη Ελλάδα. Και όποιος νομίζει ότι αυτό είναι ο καλύτερος δρόμος, πρώτον δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει και δεύτερον είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο που μπορώ εγώ να σκεφτώ. Γιατί αν είσαι δηλός στην καθημερινότητά σου, θα είσαι τριπλά πιο δηλός, για να μην πω 100 φορές πιο δηλός, όταν φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Γι' αυτό οφείλουμε να μην τα οδηγήσουμε, ούτε να επιτρέψουμε να φτάσουν στα άκρα. Εκεί. Γιατί τότε πλέον δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα είμαστε σε θέση. Όχι εμείς μεταξύ μας. Μιλάμε ο λαός σαν λαός να δώσει τη μάχη όπως τη δώσαν οι παππούδες του. Θα υποχρεωθούμε των πραγμάτων. Για τον παπά μου, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί δεν τη δώσαν όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί αυτή τη μάχη. Δεν τη δώσανε, για παράδειγμα, οι Ολλανδοί. Και ακόμη χειρότερα δεν τη δώσανε οι Δανείοι. Μιλάμε για χώρες οι οποίες ουσιαστικά είναι συζητήσιμο αν υπάρχουν σαν έθνη. Ναι. Και αυτό τους κυνηγάει ακόμη και σήμερα σαν κράτη. Γι' αυτό και έχει σημασία. Αυτό είναι ένα πόλεμος, έτσι. Γι' αυτό δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Αν βλέπεις έναν λαό σήμερα που αποδέχεται το να του στερούν το υπέρτατο αγαθό, το δικαίωμα να αποφασίζει ο ίδιος για τη χώρα του και με βάση τα δικά του συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα αλότρια, δανειστών ή άλλων, τότε με συγχωρείτε, άμα κληθεί να την υπερασπιστεί και με άλλο τρόπο αυτό το υπέρτατο δίκαιο, δεν είμαι σίγουρος καθόλου ότι θα υπάρχουν οι δυνάμεις. Πρέπει να καταλάβει καταρχήν ο ελληνικός λαός ότι αυτός είναι ένας πόλεμος πραγματικός, αλλά υβριδικός. Δηλαδή γίνεται με άλλα μέσα. Ακριβώς. Γίνεται με την επίφαση της νομιμότητας. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν ότι αυτή η νομιμότητα δεν υπάρχει. Αυτή η συνταγματική νομιμότητα που νομιμοποιεί και νομικά αλλά και ηθικά την κάθε εξουσία σε κάθε χώρα, στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα έχει πάψει να υφίσταται. Αν δεν καταλάβει ότι η ανυπακοή είναι υποχρέωσή του και απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στο έθνος. Όχι μόνο. Έτσι. Να το πούμε και παραπέρα. Αυτό που έχει πει ο κ. Κασιμάτης, ο συνταγματολόγος, το παλιότερα το λέγε. Τώρα υπογράφει εξώδικα. Τέλος που μπορεί να το είδα. Λοιπόν, το οποίο είναι αστείο. Έτσι, αυτό το εξώδικο που έχει κυκλοφορήσει για το ελληνικό είναι αστείο. Προσβάλλει. Είναι και άλλα για το ελληνικό που δεν τα πάμε πάντως. Θα το πούμε, ναι. Προσβάλλει οποιονδήποτε το έχει υπογράψει και προσβάλλει και την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Γιατί δεν αποτελεί νομική ενέργεια, δεν αποτελεί ενέργεια με νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Εντάξει, απλούστατα για το Θεάθη είναι. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να κάνουμε. Είναι παράπονα στον σύντροφο Αλέξη. Αυτό είναι. Έτσι, μπράβο. Ναι, εντάξει, αλλά εντάξει, ευθυλιζόμαστε όμως. Λοιπόν. Για λέγε λοιπόν, εκεί πιάσαμε ξανά το ζήτημα του ελληνικού που λέγαμε για τα υπόλοιπα. Α, ναι. Από τους όρους λοιπόν, τους 9 όρους που πρέπει να εκπληρωθούν, είπαμε ότι να ακυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο Σύμβαση, υπάρχουν και 3 όροι οι οποίοι είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, διότι εκεί φαίνεται όσοι πραγματικά, ναι, όσοι έχουν, εκεί φαίνεται πραγματικά η κατάλληλη ελληνική πολιτεία. Και το τελευταίο, εν πάση περιπτώσει, προπυργείο που ήταν η δικαιοσύνη. Απαιτεί λοιπόν η σύμβαση να ακυρωθούν, να απορριφθούν όλες οι αιτήσεις ακύρωσης που έχουν γίνει ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για το θέμα του ελληνικού. Δηλαδή λέει
ότι οι δικαστές θα πρέπει να πάρουν αυτή την απόφαση. Έτσι. Ελπίζω οι δικαστές να το ακούσουν αυτό. Θα το ακούσουν. Δηλαδή, είναι υποχρέωσή τους. Αφού είπαν ότι το μνημόνιο είναι συνταγματικό, όλα τα άλλα έπονται. Ναι. Αλλιώς θα πρέπει να απαντήσουν, όπως μας είπε ο κύριος Χρυσόγονος, στην εξής βασική ερώτηση. Και πού θα βρούμε τα λεφτά. Και πού θα βρούμε τα λεφτά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η άλλη η προϋπόθεση που αναφέρει πάλι τη δικαιοσύνη είναι ότι δεν θα πρέπει να ασκηθεί καμία αίτηση ακύρωσης εναντίον του καινούργιου σύμβασης. Την καινούργια σύμβαση. Ναι. Την καινούργια σύμβαση. Και τρίτον, ότι... Αυτό πώς μπορεί όμως να το προκαταβάλει. Δηλαδή, αν εγώ θέλω που είμαι κάτοικος περιοχής να ασκήσω τέτοια, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί μου το απορρίψουν. Μπορεί να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο θα απορρίπτονται όλες αυτές οι αιτήσεις ακύρωσης, ναι, με τη μία. Δηλαδή θα εισάγονται σήμερα και αύριο θα αποφασίζει το Συμβούλιο ότι απορρίπτονται. Στο αρχείο. Έτσι. Και τρίτον, ότι σε περίπτωση που παρόλα αυτά βγει μια απόφαση δικαστική η οποία να μεταβάλει το ρημοτομικό καθεστώς το οποίο αυτοί οι ίδιοι έχουν ορίσει και να μειώνει την οικοδομήση, επιφάνεια ή αυτά που θέλουν να κάνουν σε περισσότερο από 5%. Αν μας κάνουν και σκότω 5%. Ναι. Πάλι καλά, ρε παιδί. Ναι. Καθίστερες, δηλαδή. Ανησύχησα σε μια στιγμή. Έτσι. Θα μπορεί να καταγγείλει τη σύμφαση, να μην γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν, ότι απαγορεύεται να βγει τέτοια απόφαση. Απαγορεύεται δηλαδή να βγει δικαστική απόφαση η οποία θα μεταβάλει ή θα επεμβαίνει στους όρους δόμησης του σχεδίου αυτού. Άρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Όχι, βέβαια. Τι αλλιώς και τι να τα πάρουμε. Υπάρχει καθεστώς πλήρους ασυλίας, ατεροδικίας, πες από το όπως θέλεις. Μπράβο μας. Άλλο, σε σχέση με τη συν αυτό. Για να δούμε την ανώτατη δικαιοσύνη να το δεχτεί αυτό. Για να δούμε. Δεν νομίζω ότι πια είναι, το είναι η πρώτη φορά να εκπορνευτεί η πόρνη. Αυτό μετά από εκεί και πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, και συγγνώμη δηλαδή, αλλά έτσι έχουμε, και έχουμε φτάσει να μιλάμε για αυτό, με αυτόν τον τρόπο. Τα αρχεία που υπάρχουν στην περιοχή. Εντός 60 ημερών θα πρέπει η αρχαιολογική υπηρεσία να δει τι θα κάνει με τα αρχεία. Αλλιώς πάλι μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το ελληνικό κράτος η εταιρεία. Δηλαδή μέσα 60 μέρες από τη στιγμή που βρέθηκε κάποιο αρχαίο, το οποίο μπορεί να είναι και μεγάλη σημασία ιστορική και αρχαιολογική, έτσι, θα πρέπει να το έχει τακτοποιήσει μέσα σε 60 μέρες. Δηλαδή, ή να το έχει θάψει ή να το έχει εξαφανίσει. Ναι. Αλλιώς θα υπάρχουν ποινικές ρήτρες πολύ σοβαρές. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό, κοίταξε να δεις κάτι. Σε αυτό έχουμε μεγάλη εμπειρία. Και οι εφορίες αρχαιοτήτων έχουν μεγάλη εμπειρία. Το τι έγινε με το μετρό, ας πούμε, άστα να πάνε, θα γραφτούν με μελανά χρώματα. Έτσι, στο μέλλον, στην ιστορία, όταν αποκατασταθεί η νόμιμη τάξη της χώρας και βεβαίως απελευθερωθεί η χώρα, το τι έγινε. Οπότε τώρα, σε αυτά, καλή νύχτα. Εδώ αυτή η σύμβαση παραβιάζει ακόμα και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Δηλαδή, όταν πρημοδοτείς μια εταιρεία να κάνει μια τέτοια επένδυση με λεφτά του ελληνικού δημοσίου και με κατά δίκιο τρόπο το οποίο βλάπτει την ανταγωνιστικότητα, έτσι, ναι, παραβιάζει στην ίδια την, το δίκαιο ανταγωνισμό. Το δίκαιο ανταγωνισμό. Και υπάρχει ήδη η απόφαση, ας πούμε, σχετική της Επιτροπής. Η οποία θα παραβιάζει το άρθρο 107. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί πέρα. Λοιπόν. Δηλαδή δεν μπορείς με κρατικές δαπάνες, με έμεσο ή άμεσο τρόπο, να πρημοδοτείς, ας πούμε, μία εταιρεία σε βάρος όλων των υπολείπων. Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι κάνεις, του δίνεις ένα φιλέτο σε εξευτελιστική τιμή, του διαμορφώνεις ένα καθεστώς τέτοιο το οποίο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή εκτός ανταγωνισμού. Τι σημαίνει αυτό? Παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού. Λοιπόν, άλλο για τη σύμβαση. Πέρα, έχουμε και τα οικολογικά ζητήματα, έτσι, και δεν διασφαλίζεται κανένας οικολογικός όρος σε σχέση με το τι θα γίνει στην παραλία, τι θα γίνει δηλαδή στο... Έχουν δυνατότητα το παζώματος και ιστορίες. Έχουν οποιαδήποτε. Ναι, αυτό το πράγμα ήταν και από την εποχή του τον εφαρμοστικό νόμο του 11, που είχαν δυνατότητα να εκχωρήσουν παραλιακή ζώνη
ο δικαιούχος αυτός, δηλαδή ο επενδυτής που θα έπαιρνε την παραλιακή ζώνη, θα μπορούσε να μπαζώσει να κάνει να φτιάξει και να τη φτιάξει καινούργια αυτογραμμή. Ναι. Η καινούργια αυτή αυτογραμμή θα την έπαιρνε ο υπουργός, θα την όριζε ως δημόσιο χώρο και θα την παραχωρούσε πάλι στον επενδυτή, ο οποίος έχει δικαίωμα να επινοικιάσει, να εκχωρήσει, να κάνει ό,τι θέλει. Okay. Αυτό το πράγμα μιλάμε τώρα για το, ένα από το πιο σημαντικά κομμάτια του παραλιακού μετόπου που υπάρχει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι, ουσιαστικά μέχρι και κάτω το, τις στήλες του, συγγνώμη, στο Σούνιο, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι, το πιο σημαντικό το παίρνουμε τώρα με αυτή την ιστορία. Και βέβαια αλλάζει άρτην το σύνολο της λογικής και του τρόπου γινόμαστε, μπαχάμες δηλαδή με λίγα λόγια. Δεν είπαμε ότι θα γίνουμε Μονακό, έτσι δεν είναι, λίγο ο Σαμαράς, ναι, 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 ναι. Υπουργούς του. Ναι. Το που μένουν οι εργαζόμενοι του Μονακό, ξέρει ο Σαμαράς. Αυτοί που δουλεύουν εκεί μέσα, γιατί δεν μένει κανένα στο Μονακό, δεν μπορεί να δεν αντέχει. Είναι θέμα κόστους. Πηγαίνουν κάθε μέρα εκεί πέρα, μένοντας στην οίκια, στις πιο λαϊκές συνοικίες, γιατί εξαρτάται και από την ικανότητα την οικονομική, ιδιαίτερα σήμερα. Αλλά τέλος πάντων. Οπότε έχουμε ξεπεράσει και τα ζητήματα, το τι αν θα γίνει πάρκο, τι μέρος θα γίνει του πάρκου, γιατί θυμάμαι παλιότερα. Όχι, το σχέδιο είναι έτοιμο, δηλαδή δεν συζητάνε πάνω στο σχέδιο. Το σχέδιο ανάπτυξης είναι έτοιμο, αυτό είναι πάρτο. Τελείωσε. Ναι, έχουμε βάλει και το ότι δεν πρόκειται να παρέμει κανένα δικαστήριο ώστε να μου αλλάξει το 50%, έτσι, πάνω από το 50%. Έτσι. Οπότε καθαρίσαμε. Έτσι. Μάλιστα. Α, και το καζίνο, βέβαια. Το ξεχάσαμε το καζίνο. Στις προϋποθέσεις είναι ότι θα δώσουν και άδεια για καζίνο, έτσι. Και όλα τα συμπαραμαρτούντα που συνοδεύουν το καζίνο. Ένα καζίνο, ρε παιδί. Εντάξει. Μαρίνες και τα ρέστα. Α, ναι, βέβαια. Είναι και οι μαρίνες, το ξεχάσαμε και αυτό. Έτσι. Να δω στην περιοχή που μένω, γιατί εγώ εκεί μένω, να δω να φτιάχνουν παραλία αλλά Φλόριντα, ξέρεις, που χτίζουν μέσα στη θάλασσα, ας πούμε, και ιστορίες και μπαζώνει και χτίνουν εκεί πέρα και επεκτείνουν συνέχεια, και τι στον κόσμο. Μετά τι να τους κάνεις, να τους κρεμάσεις το Σύνταγμα, τι να ακριβώς να κάνεις, δεν ξέρω. Τι μένει να γίνει. Το δε πραγματικό τίμημα δεν είναι 1914, διότι αν τα υπολογίσεις αυτά σε βάθος δεκαετίας, έτσι, έρχονται λιγότερο από 550 εκατομμύρια. Όχι, σύμφωνα με την, εδώ κάπως μας έστειλε την ανακοίνωση της Λάμδα, ναι, εντός 2 ετών η καταβολή του 51% του τμήματος για το ελληνικό, ναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λάμδα Development, ναι, εντός 2 ετών, λέει, από τη μεταβίβαση των μετοχών του ελληνικού θα μεταβληθεί το 51% του τμήματος. Σύμφωνα με όσα διευκρινίζει η Lambda Development στη σχετική της ανακοίνωση. Επισημαίνει μάλιστα ότι το υπογραφές, δηλαδή τα 350 χοντρικά υπογραφές μνημόνιο, προβλέπει επιτάχυνση των επενδύσεων προκειμένου το 80% των προγραμματισμένων έργων να έχει υλοποιηθεί εντός 12 ετών. Παράλληλα, αναμένεται να αναπτυχθούν έργα κοινοφελούς χαρακτήρα συνολικού ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Lambda Development που παίρνει το ελληνικό. Αυτή που έπαιρνε και πήγε, δεν είναι, δεν είναι, αλλάξει οτιδήποτε. Να δούμε τώρα, γιατί υπάρχουν και κάποια μηνύματα. Λοιπόν, υπάρχει ένα email που αφορά κάποια ζητήματα που που αφορά το κουκουέ, για το οποίο μιλήσαμε, να μου επιτρέψετε να το κάνουμε μια άλλη, σε μια άλλη εκπομπή, να το επαναφέρουμε, μια και συζητάμε για άλλα πράγματα τώρα. Προς ενημέρωση σας, η διαδικτυακή ψηφοφορία που διεξήχθη στο Zoogla.gr, το ΕΠΑΜ λαμβάνει 2%, και σε μια άλλη δημοσκόπηση που εμφανίστηκε περίπου εκεί μας δείχνει, αλλά δεν έχει καμία σημασία για μας, να ξέρουμε ότι δεν σημαίνει τίποτα απολύτως αυτό. Λοιπόν, σας προωθώ μήνυμα που μου ήρθε, μας λέει ένας φίλος, από μέσω του ΑΒΑΣ πριν λίγο, από μια δικηγόρο που προκάλεσε ηλεκτρονικά δημοψήφισμα μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Αν και θα το προσυπογράψω, δεν νομίζω ότι αυτές οι κινήσεις θα αποτρέψουν κάτι, άσχετα
από τις καλύτερες των προθέσεων που έχουν όσοι καταφεύγουν σε αυτές τις τακτικές. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι υπερβολικά ανέστητη για να προασπιστεί οτιδήποτε ελληνικό. Εξάλλου, ως αριστερή που είναι η κυβέρνησή μας, επιδιώκει να μετατρέψει την ιδιωτική περιουσία σε δημόσια, ώστε να διαχειριστεί η ίδια με νεοφιλελεύθερες μεθόδους. Έξυπνο αυτό, όντως. Λοιπόν, πρόκειται για ένα ψήφισμα, από ό,τι βλέπω, ενάντια στα κερδοσκοπικά funds κτλ. Επίσης, ένας φίλος μας λέει, ο φίλος ο Γιάννης από την Ιαπωνία, από τη δήλωση και μόνο του αναδόχου ότι θα εργάζονται στο ελληνικό 70.000 άτομα, όσοι ξέρουμε απλή αριθμητική καταλαβαίνουμε τη μούφα περί αναπτύξης στην Ελλάδα. Για να πληρώνονται όλοι αυτοί που θα εργάζονται εκεί, πρέπει στο ελληνικό να πηγαίνουν 5.000 επισκέπτες την ημέρα και να ξοδεύουν 600 ευρώ ο καθένας τους. Πόσο βλάκες με μη κεφαλαίο πρέπει να είμαστε για να τους πιστέψουμε? Όντως, αν το είπαν 70.000, δηλαδή είναι εντυπωσιακό το. Εντάξει, αυτά είναι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τώρα. Να χασίβει ο μαλακοπίτουρας, συγγνώμη δηλαδή. Θα γίνουν πολλοί καταστήματα και πράσινα άλλα. Λοιπόν, διάβασα προχθές στο site του πρώτου θέματος ότι στην Κρήτη οι ασθενείς στην Ιερά Πέτρα πάνε είτε αρκετά χιλιόμετρα στον Άγιο Νικολάο, είτε στο κτηνίατρο, παρακαλώ. Μπράβο μας, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ισχύει αυτό το πράγμα, ήμουν και εγώ κάτω, το συζητούσαν έντονα, αλλά μην ανησυχείτε, θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, θα κλείσουν και το νοσοκομείο στον Άγιο Νικολάο και θα χρειάζεται να πηγαίνουν στο Ηράκλειο. Θα το κλείσουν και στο Ηράκλειο, θα τρέχουν οι άλλοι, όχι όποιος μπορεί, θα τρέχει. Οι υπόλοιποι θα πεθαίνουν. Ή θα διορίσουν άλλο κτηνίατρο και άλλο να προλάβει. Αυτό να μου πεις. Ναι. Λοιπόν, το σκεφτόμουν χθες. Άλλο ένα πολύ καλό που θα κάνει η επόμενη μέρα, ανακοίνωση εξόδου από το ευρώ, μας λέει ένας φίλος, και γύρισμα σε εθνικό νόμισμα, είναι και το ότι στο μεσοδιάστημα που θα είμαστε δίχως μετρητό, παρά μόνο με κάρτες, θα εξαφανιστούν όλοι μα όλοι οι μετανάστες στα φανάρια. Όπως ακριβώς έγινε και τις πρώτες μέρες των καλά και capital controls. Μα δεν υπάρχει λόγος να έρχονται, ρε παιδιά. Δεν θα υπάρχει λόγος να έρχονται. Οι μετανάστες πηγαίνουν σε χώρες όπου υπάρχει σκληρό συνάλλαγμα. Γιατί? Γιατί πρέπει να στέλνουν πίσω την οικογένεια. Έτσι. Δεν θα, δηλαδή, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αφήστε που δεν θα υπάρχει, δεν είμαστε διάδρομος πλέον για να περνάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε να εγκλωβίζετε εδώ με την προοπτική της Ευρωπαϊκής. Οπότε γιατί να έρθει ο άλλος από εδώ? Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, πουθενά στον κόσμο δεν έχουν κλείσει ένα αεροδρόμιο όταν κατασκεύασαν άλλο καινούριο, μας λέει ο φίλος ο Γιάννης. Στο Βερολίνο μετέτρεψαν σε πολιτικό ένα παλαιό στρατιωτικό αεροδρόμιο που υπήρχε και έτσι τώρα λειτουργούν εκεί τρία αεροδρόμια που εξυπηρετούν εμπορικές πτήσεις. Στο Τόκιο, το παλιό αεροδρόμιο Χανέντα δεν σταμάτησε να λειτουργεί, τουναντίον εξυγχρονίστηκε και αναβαθμίστηκε μετά την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στην Αρίτα. Στο ελληνικό θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν πτήσεις εσωτερικού, χαμηλής όχλησης ή αεροδιακομιδές, πτήσεις VIP ιδιωτικών αεροπλάνων κτλ. Επίσης για εκπαίδευση, αφού θα μπορούσε να δημιουργηθεί εκεί αεροπορικό πανεπιστήμιο, στο οποίο θα φοιτούν Έλληνες και ξένοι σπουδαστές, χειριστές και μηχανικοί. Και μένει χώρος για πάρκο, μαρίνα, υδροπλάνα, πίστα αγώνων αυτοκινήτου. Σιγά ρε φίλε, εγώ θέλω δάσος εκεί. Μη μου το κάνεις δηλαδή αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα δημόσιο ακίνητο. Ναι. Το οποίο θα μπορούσε να πει δημοσίας ωφέλειας. Λοιπόν, αναβλήθηκε για 13 Τρίτου 2017 η δίκη της Κουριές. Για τις 13 Τρίτου 2017 αναβλήθηκε η δίκη των 21 ατόμων που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές πριν από 3,5 περίπου χρόνια, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα στο τριμελές εφετείο κακοκαιρημάτων Θεσσαλονίκης. Η εκδίκαση πολίκων της υπόθεσης αναβλήθηκε όπως αναμενόταν λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων. Μας λέει εδώ πέρα ένας φίλος ότι αν με καλέσει ο Λιάτσος ξανά να βρίσκει ευκαιρία και να γυρίσει ίσα στην κάμερα και να προειδοποιήσει ένα τρίτο τον ελληνικό λαό για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Εντάξει. Κάνουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης λέει, νωρίτερα άκουγα αυτούς που τους δύο αστείους τύπους στην εκπομπή Ελληνοφρένια του Real να συνομιλούν με την ανταποκρίτρια του σταθμού στο Παρίσι και να μένουν έκπληκτοι από το γεγονός ότι σε όλη τη Γαλλία υπάρχουν εργαζόμενοι στους δρόμους και δίνουν μάχες με τις στρατιωτικές δυνάμεις. Για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, το γνωστό δίδυμο που στηρίζει Κουκουέ και βρίζει όλους τους άλλους, είπε ότι κάτι έχουν ακούσει να συμβαίνει στη Γαλλία. Κάτι.
Αφού δεν ελέγχεται από το ΚΚΕ. Αυτό να μου πεις. Ζήτησε το κουτσούμπα να πάει εκεί να βοηθήσει. Δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή. Εδώ και κανένα μήνα, παραπάνω είναι από ένα μήνα είναι, για να τους διορθώσει η ανταποκρίτεια ότι ήδη συμπληρώθηκαν 2 μήνες, μπράβο, έτσι, σωστά, από την άνοιξη του αγώνα των Γάλλων. Φάνηκε η πικρία τους που δεν ρωτήθηκε το ΚΚΕ. Αλλά μάλλον η Γαλλία πέφτει λίγο μακριά να στείλουν τα ΚΝΑΤ. Δεν είπαμε ΚΝΑΤ πλέον. ΚΝΑΤ υπήρχαν μόνο στην εποχή. Λοιπόν. Τώρα υπάρχουν χουλιγκάνοι μόνο στην ΚΝΕ, δυστυχώς, και στο κόμμα. Λοιπόν, πέρα όμως από αυτό, να πούμε και το εξής, ότι στη Γαλλία υπάρχει κλιμάκωση, και αυτό το πράγμα είναι πολύ ενθαρρυντικό. Είναι σε πάνω από 20 πόλεις αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, πρωτίστως οφείλεται στα εργατικά συνδικάτα. Δεν είναι κάποιοι ντεμπούνουοι και ιστορίες τραχαγύρευε, ψάχνε όρος από πίσω, αλλά πραγματικές δυνάμεις εργατικές, εργαζόμενοι, αγρότες και όλα αυτά που έχουν βγει. Το δυστύχημα είναι ότι δεν έχουν ακόμη πολιτική έκφραση. Ναι, γιατί η αριστερά περί άλλων τη βάζει, γι' αυτό. Έτσι, βέβαια, προφανώς. Ναι. Αυτό. Ναι. Ναι, ναι. Δεν σφανάστο, δεν είναι. Λοιπόν, ο φίλος που προηγουμένως έγινε ένα μπλοκάρισμα, αν θέλει να ξαναπάρει. Ναι. Σε αυτή την ιστορία. Να πούμε επίσης μια είδηση που εμένα με σόκαρε. Σε πρόσφατη ραδιοφωνική εκπομπή στην 1η Ιουνίου του 2016 στα παραπολιτικά 90,1 FM, έτσι, που είχε θέμα τις γερμανικές οφειλές, κατοχικό δάνειο, αποζημιώσεις, κλαπέντες πολιτιστική και πολιτιστική θησαυρή από τους Ναζί, ο βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Γιώργος Τσόγκας, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος είναι και μέλος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για το θέμα αυτό, τις γερμανικές οφειλές, από ό,τι γνωρίζω είναι πρόεδρος της ο κύριος Γλέζος. Δεν ξέρω αν έχει παραιτηθεί, γιατί έχει κάποια προβλήματα υγείας από ό,τι ξέρω. Άρα δεν ξέρω αν έχει παραιτηθεί. Δήλωσε, αυτό έχει σημασία, δήλωσε ότι εντός των επομένων ημερών αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα της Επιτροπής της Βουλής. Ωστόσο, ο εν λόγω βουλευτής δεν αναφέρθηκε ούτε στα ποσά που θα ζητηθούν από τη Γερμανία κυρίως για το κατοχικό δάνειο, το οποίο είναι άμεσα απαιτητό και σύμφωνα με την εκτίμηση πολλών οικονομολόγων που παρευρίσκονταν στην εκπομπή, ανέρχεται στα περίπου 371 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα, τόκους περιμερίας και ιστορίες. Αλλά ούτε και στην πολιτική που θα εφαρμοστεί από ελληνικής πλευράς, προκειμένου να έχει επιτυχία η ελληνική διεκδίκηση. Αυτό όμως που προκάλεσε εντύπωση, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ελέγχου βουλευτή, είναι η απόφαση της Επιτροπής της Βουλής αυτό το πόρεσμα να κατατεθεί στο γερμανικό κοινοβούλιο. Είναι στο πραγματικό κοινοβούλιο. Λογικό είναι. Όπως καταλαβαίνουμε τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί πάνε να κλείσουν το θέμα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο τώρα που είναι στη γραμμή. Γεια σας. Ναι. Ο Νεοκλήσιμο, ήθελα να πω κάτι για το αεροδρόμιο. Ναι. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις, σε πρωτεύουσες τέλος πάντων, υπάρχει πάντοτε 1, 2, 3 αεροδρόμια περιφερειακά, τα οποία χρησιμεύουν και σαν αεροδρόμια ασφάλειας. Ναι. Δηλαδή μπορεί κάτι να συμβεί σε ένα αεροδρόμιο για κάποιο λόγο και να χρειάζονται τα αεροπλάνα που έρχονται, γιατί έρχονται με το 2, 3, 4 λεπτά το ένα πίσω από το άλλο, να υπάρχει χώρος να συνεχίσει ας πούμε η προσγείωση. Εμείς τώρα λοιπόν τα αεροδρόμια ασφαλείας για το ελληνικό είναι στη Θεσσαλονίκη και του Ηρακλείου Κρήτης. Σκεφτείτε δηλαδή τι αποκλεισμό έχουν υποστεί οι δικές μας οι μετακινήσεις. Ποτέ σε καμία στην ιστορία της ανθρωπότητας ένα αεροδρόμιο δεν εγκαταλείπεται. Και αυτό σαν του ελληνικού, το οποίο θεωρείται ας πούμε ένα από τα πιο σίγουρα αεροδρόμια για τις καιρικές συνθήκες. Το αεροδρόμιο αυτό κατασκευάστηκε στην αρχή του περασμένου αιώνα και στην ιστορία του είχε κλείσει μόνο 5 φορές. Ενώ το αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος σχεδόν κάθε χρόνο λόγω παγετού, κρύου, ομίχλης κλείνει πολύ συχνά. Ένα αυτό.
Συμβούλιο Κατασκευής του Αεροδρομίου στα Σπάτα υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι απαγορεύεται η λειτουργία άλλου πολιτικού αεροδρομίου σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων. Πράγματι, πράγματι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυτοί που υπέγραψαν τη συμφωνία, δηλαδή Μητσοτάκης και μετά το Πασόκ με το Λαλιώτη, θέλανε να βοηθήσουν έτσι κι αλλιώς εκείνο το αεροδρόμιο. Γνωρίζοντας ότι το αεροδρόμιο θα πήγαινε εκεί, είχαν γίνει αγορές μεγάλων εκτάσεων όταν οι τιμές ήταν πολύ χαμηλές και όταν έγιναν οι απολωτριώσεις υπήρξαν άνθρωποι που έκαναν τρελά κέρδη. Το αεροδρόμιο του Ελληνικού ήταν κανονισμένο να πάει στους ολιγάρχες, τους Έλληνες. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι σχέδια τα οποία είχαν φτιαχτεί από τότε. Το αεροδρόμιο του Ελληνικού μπορεί να δουλέψει κανονικά με ένα κάθετο διάδρομο. Υπήρχαν σχέδια από παλιά του Δοξιάδη και άλλων με ένα κάθετο διάδρομο από τη θάλασσα κάθετο προς την παραλία, θα λέγαμε, ούτως ώστε να μην ενοχλεί τους κατοίκους γύρω. Εντάξει, υπήρχαν προτάσεις για τεχνητό νησί στη θάλασσα όπου θα γινόταν αεροδρόμιο, όπως έγιναν για παράδειγμα, όπως έγινε αντίστοιχα στην Ιαπωνία. Είναι μεγάλο κόστος. Ενώ εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο κόστος. Κόστος ο κουκούς αηδόνιμη τη χόχτη. Να δημιουργούν δεξιά και αριστερά μαρίνες, όλα αυτά που λέμε. Ούτως ώστε, ας πούμε, ο διάδρομος να μην ενοχλεί τους κατοίκους γύρω και να χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα το έκανε στο Μιλάνο. Το Μιλάνο όταν κατασκευάστηκε το καινούριο αεροδρόμιο το 2000, το Μαλπένσα 2000, το παλιό αεροδρόμιο του Μιλάνο Λινάτε, οι Ιταλοί το κρατήσανε. Και εκεί είπαν, εδώ θα περπατάνε μόνο οι δικές μας οι γραμμές, οι ιστορικές. Τους πήγανε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, οι εταιρείες εκ των οποίων και οι τότε Ολυμπιακοί, πήγαν οι Ιταλοί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είπανε, αυτή είναι η Ιταλία, αυτό είναι το αεροδρόμιο μας και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και το δικαστήριο είπε, βεβαίως, κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί, και εμείς το ίδιο είπαμε, παιδί μου. Ας πούμε ότι επειδή το Λινάτι είναι πιο κοντά στο κέντρο του Μιλάνου, θα χρησιμοποιείται πιο εύκολα, ας πούμε, οπότε γινόταν κακός ανταγωνισμός για τις άλλες εταιρείες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απευθύνθηκε ότι το αεροδρόμιο δικό σου το κάνετε ό,τι θέλετε. Μα και εμείς το ίδιο κάναμε, το κάναμε ό,τι θέλαμε, το κλείσαμε. Όχι βεβαίως. Το κρατήσανε ανοιχτό και το χρησιμοποιούν για τις ιστορικές τους γραμμές, για λόγους ασφαλείας, η πυροσβεστική, η αστυνομία, ο στρατός, ό,τι θέλουν. Και το χρησιμοποιούν κανονικά το αεροδρόμιο τους. Δεν υπάρχει ένα αεροδρόμιο για να κατασκευαστεί, χρειάζεται πολλά δισεκατομμύρια. Και είναι χρήματα τα οποία τοποθετούνται κάθε χρόνο για την επέκταση στο διαδρόμο, για να κατασκευάσει ένα διάδρομο του αεροδρομίου. Χρειάζεται τεράστια έξοδα. Παραδείγματος χάρη, εμείς είχαμε γύρω-γύρω τα χάγκαρ, όλα αυτά τα υπόστεγα που μπαίναν τα αεροπλάνα μέσα και γινόταν, ας πούμε, οι επισκευές. Τεράστια έξοδα. Αυτά δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα. Το να πετάξει ένα αεροδρόμιο για να το κάνεις πάρκο, επειδή κάποιοι από τότε είχαν κανονίσει, οι ίδιοι αγοράσαν εκτάσεις στα Σπάτα και πουλήσανε και είχαν κανονίσει να πάρουν και τα αεροδρόμια του Ελληνικού. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι εθνική συμφορά πάθαμε. Το ζήτημα είναι ότι το πώς ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, ναι, σωστό είναι όλο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση η Αθήνα να μην έχει αεροδρόμια ασφαλείας. Κανένα στρατιωτικό αεροδρόμιο γύρω και τέτοια που λένε δεν μπορεί να κατεβάσει ένα τζάμπ 747. Οι τιμές του αεροδρομίου του Ελευθέριου Βενιζέλου για να παραμείνει ένα αεροπλάνο τη νύχτα είναι τεράστιες. Τα αεροπλάνα σηκώνονται το βράδυ στις 11-12 η ώρα, πηγαίνουν στο Κωνσταντινούπολη, παρκάρουν γιατί εκεί είναι σχεδόν τζάμπα και ξαναγυρίζουν το πρωί στην Αθήνα για να φύγουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά είναι γερμανικό το αεροδρόμιο. Είναι πολύ καλό. Αυτό δεν λέω. Δηλαδή, λες και αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν. Ενώ το αεροδρόμιο του Ελληνικού μια φορά ήταν διεθνές πέρασμα. Τώρα δεν είναι πλέον. Έχει σταματήσει πλέον να είναι διεθνές πέρασμα. Είναι ένα αεροδρόμιο για ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα. Που φεύγουν και έρχονται στην Ελλάδα. Το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού ήταν αεροδρόμιο διεθνών, ας πούμε, προδιαγραφών. Αυτά τα πράγματα όλα καταστραφήκαν ενάντια στα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Εγώ πιστεύω ότι, ας πούμε, υπήρχαν διαφορετικές λύσεις, τις οποίες, ας πούμε, συμφέροντα δεν επιτράπη να ικανοποιηθούν. Αυτό δηλαδή ότι στα 100 χιλιόμετρα απαγορεύεται να κατασκευαστεί άλλο αεροδρόμιο, είναι, πώς να το πούμε, δεν το κατάλαβα. Αυτοί οι άνθρωποι που υπογράψαν αυτές τις συνθήκες, Μητσοτάκης και Λαλιώτης,
Τι θα έπρεπε να τους κάνουμε. Πρωθυπουργούς. Τους κάναμε. Κάναμε τους κάνουμε, ναι. Και θα κάνουμε και τους διαδόχους τους. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, μας λέει και ο φίλος ο Κώστας, να μην ξεχνάμε το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Ευρώπη, το The Mall, πάλι Λάτσις και Λάμπδα Development, και εκεί άλλαξαν πολεοδομικοί συντελεστές και όλες οι κυβερνήσεις τα υπέγραψαν και ο Δήμος Αμαρουσίου με τον κύριο Πατούλη. Πατούλη, ναι. Λοιπόν, και όταν τελεσυνδίκησε και κέρδισαν οι κάτοικοι Αμαρουσίου, τι έγινε? Απλά απολύτως τίποτα. Μάλιστα θυμάμαι, λέει, θυμάμαι εγώ που μου λέγανε οι κάτοικοι στο Μαρούσι ότι είχαν καταφύγει με τελεσίδικες αποφάσεις στην αστυνομία, δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας να εκτελεστούν οι αποφάσεις. Ναι. Και ο αρχηγός, ο διοικητής της, έπαιρνε τηλέφωνο τον υπουργό, ναι, όπου και βέβαια του έλεγε μην τολμήσεις να δουν τελεσίδικες αποφάσεις από δικαστήρια. Είχαν τελεσιδικήσει, είχαν περάσει όλοι οι βαθμοί, είχαν υπέρ των κατοίκων του Αμαρουσίου, και απλά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ζήτω η δικαιοσύνη στην πατρίδα μας. Λοιπόν, να τελειώσουμε κάπου εδώ, γιατί πρέπει να έχουμε και είμαστε και υπατμών σε διάφορα μέτωπα. Μέτωπα, ναι. Να πούμε ξανά ότι αύριο έχουμε το γνωστό, τη γνωστή περιοδία πλέον στη Θράκη. Θα είμαστε την Παρασκευή αύριο στην Ξάνθη, όπου στις 8 η ώρα το απόγευμα στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στην Καπνοαποθήκη Καπνεργατών 9, Ξάνθη, στην Ξάνθη, θα γίνει μια συζήτηση, ομιλία, ανοιχτή συζήτηση με τον Δημήτρο Κυπριώτη και τον Δημήτρο Καζάκη, και επίσης θα επανεληφθεί η ανοιχτή συζήτηση, ομιλία με τους ίδιους την επόμενη μέρα στην Κομωτινή, Σάββατο 11 Ιουνίου στις 7.30 ώρα στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Λοιπόν, για όσους βρεθούμε από κοντά στην Ξάνθη και στην Κομωτινή και όπου αλλού βρεθούμε στην Ξάνθη, θα πούμε έτσι αλλιώς από κοντά. Με τους υπόλοιπους θα τα πούμε από Δευτέρα στο ΙΡΟΗ, συγγνώμη, στην ΕΡΤ Open, και άλλα και στο ΙΡΟΗ θα συνεχίσει η εκπομπή. Οπότε ευχόμαστε, αύριο πάλι θα γίνει η εκπομπή, δεν θα βρίσκομαι εγώ, αλλά θα γίνει η εκπομπή κανονικότατα αύριο Παρασκευή. Λοιπόν, ενδεχομένως με κάποιο τηλέφωνο να έχουμε μια επικοινωνία. Όπως και να έχει, καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.